σας, τι γίνεται, πώς είστε παιδιά, γεια σας, καλό απόγευμα. Εδώ είμαστε και σήμερα, θα περάσουμε αυτό το μήνα μας έτσι παρεούλα, κάπως. Καλό απόγευμα να πω σε περίπτωση που βλέπετε αυτή την εκπομπή σήμερα στις 8 η ώρα το απόγευμα. Καλημέρα θα πω σε περίπτωση που βλέπετε αυτή την εκπομπή αύριο στις 10 σε επανάληψη. Ελπίζω να είστε όλοι καλά από όποιον μας βλέπετε. Summer Loaded λοιπόν, αυτή η καλοκαιρινή εκπομπή που μόλις ξεκίνησε. Για να κάνουμε έτσι ανάλαφρη παρεούλα σε αυτό το πάρα πολύ καλοκαιρινό σκηνικό. Με πολύ ωραία θέματα θα έχουμε και ατζέντα σε περίπτωση που θέλετε να πάτε σε ένα φεστιβάλ, σε μια συναυλία, σε ένα πανηγύρι, βρε αδερφέ, γιατί τα πανηγύρια είναι πάρα πολύ διαδεδομένα, ειδικά αυτούς τους μήνες του καλοκαιριού. Και αν πας σε νησί, δηλαδή για παράδειγμα, δεν εννοείται να πας στην Ικαρία και να μην πας σε κάποιο πανηγύρι. Ποιος μου είπε ότι θα πάει στην Ικαρία? Κάποιος μου είπε τώρα ότι θα πάει στην Ικαρία. Εσύ που μου το είπες να πας σε πανηγύρι. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε σήμερα. Έχω έρευνα γιατί τα κουνούπια προτιμούν συγκεκριμένους ανθρώπους για να τσιμπάνε και κάποιους άλλους τους αφήνουν ανέγκυχτους και κάποιοι άλλοι άνθρωποι υποφέρουμε. Υπάρχει επιστημονική εξήγηση από το Πανεπιστήμιο, μισό λεπτάκι, γιατί το έχω εδώ πέρα, από έρευνα του Πανεπιστημίου της Φλόριντα. Όχι, περίμενε. Πού είναι? Α, ναι, να το. Από το Πανεπιστήμιο Rockefeller της Νέας Υόρκης. Οπότε κάπως έγκυρη είναι η πληροφορία, κατάλαβες. Νούμερο 2, σας έχω το πιο τρολ τιμοκατάλογο που υπάρχει εκεί έξω, εμπνευσμένος από αυτό το μαγαζί το πάρα πολύ ακριβό της Μικόνου. Ένα τιμοκατάλογο που έφτιαξε το Men House, το site Men House, και είναι πραγματικά πάρα πολύ αστείος ο τιμοκατάλογος αυτός. Θα σας τα πω όλα σε πάρα πολύ λίγο. Για την ώρα πρέπει να σας πω ότι θα περάσουμε να δούμε το πρώτο μας αυτό βίντεο, που είναι, έχει να κάνει με την Puma και γενικότερα όλα αυτά τα ωραία που είδαμε στα Mad Video Music Awards 2018 by Coca-Cola and McDonald's. Η Κατερίνα Στικούδη μαζί με το Glady συνεργάστηκαν στη σκηνή και μάλιστα ήταν με το τραγούδι Dame Dame. Dame Dame, καταλάβατε, γι' αυτό το είπα Dame Dame. Δεν ξέρω αν λέγεται Dame Dame, δεν ξέρω που τονίζεται. Νομίζω είναι Dame Dame. Το έχεις μήπως, Γιώργο? Ναι, για ψάξε λίγο να το βρεις όσο μιλάω, γιατί η Κατερίνα Στικούδη και ο Κλέιντι ήταν στη σκηνή με αυτό το τραγούδι. Το είπανε στα ελληνικά, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία του Κλέιντι αυτό το τραγούδι. Και μάλιστα και η Πούμα ήταν μαζί τους και έχει γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Και θα πάμε να δούμε και κάποιο έτσι λίγο, θα ρίξουμε και μια ματιά λίγο στα backstage. Γενικότερα έγιναν πολύ ωραία πράγματα φέτος στα Mad Video Music Awards. Διαφωνείτε? Πιστεύω ότι δεν θα διαφωνείτε. Και αν θέλετε να ξαναδείτε και να ξαναζήσετε όλα όσα έγιναν αυτή την λαμπερή βραδιά, σε αυτή τη γιορτή της μουσικής που έχει καθιερωθεί πλέον, είναι θεσμός, φυσικά μπορείτε να βρείτε και όλες τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών μέσα στο YouTube channel μας. Μέσα στο YouTube channel μας, Mad TV Greece. Εκεί υπάρχουν και τα αποσπάσματα, υπάρχει και ολόκληρη βραδιά όμως σε περίπτωση που θέλεις κάπως να το ξαναζήσεις, βρε αδερφέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το μικρό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Γεια σας, επιστρέψαμε. Αυτό είναι το Dame Dame. Γι' αυτό το λέω Dame Dame, κατάλαβες, επειδή το τραγουδάνε Dame Dame. Είναι όμως αυτά τα τραγούδια που τα έχεις συνδυάσει στο μυαλό σου. Ας πούμε, το Can Live If Living Is Without You. Όχι, πώς είναι το άλλο ρε παιδιά? Κλείσε λίγο τη μουσική να το θυμηθώ. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Δεν μπορώ, εντάξει, περίμενε. Άβολη στιγμή. Άβολη στιγμή, το παραδέχομαι, δεν μπορώ να το θυμηθώ, αλλά είναι αυτά τα τραγούδια έτσι που τα έχεις στο μυαλό σου αποτυπωμένα τραγουδιστά και καταλαβαίνεις ότι εκείνη τη στιγμή όταν είναι να το πεις και να πεις τον τίτλο του τραγουδιού σου, βγαίνει ο τραγουδιστός τίτλος. Αυτό που είναι, ας πούμε, Dame Dame, στο μυαλό μας το έχουμε Dame Dame. Τέλος πάντων, πολύ λίγη σημασία έχει, γιατί σημασία περισσότερη έχει η εμφάνιση της Κατερίνας Στικούδη και του Κλέιντι στη σκηνή των Mad Video Music Awards, όπως είδατε λίγο πριν, και το τι έγινε στη σκηνή και φυσικά μαζί με την Πούμα και όλα αυτά τα ωραία που ζήσαμε και είδαμε. Καλησπέρα θα πω και πάλι. Είναι το Summer Loaded, η καλοκαιρινή αυτή εκπομπή εδώ στο Mad TV, σε αυτό το υπερκαλοκαιρινότατο πλατό με τους φοίνικες, με τις βέσπες, με τις ξαπλώστρες, με τις ομπρέλες, με το κύμα, με τη σανίδα του σερφ. Όλα αυτά. Πρέπει να τα δοκιμάσω λίγο ένα προς ένα. Αλλά με έχει κερδίσει λίγο η Βέσπα, είναι η πραγματικότητα. Είναι κάπως άνετα εδώ. Και να πω και καλημέρα σε περίπτωση που βλέπετε αυτή την εκπομπή την επόμενη μέρα το πρωί και πίνετε καφέ. Καλημέρα, φυσικά να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Σας υποσχέθηκα πριν ότι έχουμε βρει, παιδιά, αυτόν τον τιμοκατάλογο τρόλ, είναι φυσικά. Που έχει να κάνει με αυτό το πάρα πολύ
πάρα πολύ γνωστό βασικά μαγαζί της Μικόνου, πάρα πολύ γνωστό μαγαζί της Μικόνου, που φημίζεται για τις ακριβές του τιμές. Έτσι λοιπόν, το Men House δημιούργησε τον κατάλογο Troll του Μάμος και στον δημοκατάλογο υπάρχει, είναι Troll, το ξαναλέω, έτσι, είναι ψεύτικα όλα αυτά, δεν υπάρχουν. Στα ποτά είναι πέλφε με μεζέ, οι τιμές ας πούμε για πέλφε απλή είναι 1000 ευρώ για παράδειγμα. Σημασία όμως έχει, θα σας πω λίγο πιο κάτω, περιμένετε. Πέλφε με μεζέ, πέλφε με γλυκάνισο, σαμπάνια, σαμπάνια με σούσι, πανάκριβο, σαμπάνια με σούσι πάνω σε μονόκερο, νερό, αγιασμός ανθρακούχος και μπιράλ. Στο φαγητό υπάρχει σούσι σε διάφορες έτσι, παραλλαγές, αστακομακαρονάδα, αστακοπαστίτσιο, vegan αστακομακαρονάδα, δηλαδή σκέτα μακαρόνια, 300 ευρώ λέει, έλα Παναγία μου, κεφτέδες Μικόνου, φαλάφελ Μικόνου, ροφός ζαργάνα, γοργόνα, καβούρι, χέλι και όρκα. Σε αυτό το τιμοκατάλογο Troll παίζει και όρκα. Έτσι για την ιστορία να σας πω ότι η όρκα, η τιμή της κυμαίνεται στα 9.000 ευρώ. Στις special προσφορές τώρα, εδώ είναι το πάρα πολύ ενδιαφέρον που υπάρχει. Το πρώτο τραπέζι στη special προσφορά είναι γύρω στα 1.500 ευρώ. Πρώτο τραπέζι με Ροναλντίνιο, η τιμή αυξάνεται. Πρώτο τραπέζι με Ροναλντίνιο και Σεφερλί. Σπάσιμο πιάτων επίσης είναι μέσα στην προσφορά, σπάσιμο νεύρων επίσης υπάρχει στο δημοκατάλογο, σπάσιμο τραπεζιών, υπάρχει κόψιμο 500 ευρώ και αυτό, υπάρχει μέσα στο δημοκατάλογο και ΕΣΠΑ που είναι, τι λέει, αχ, κουπόνια Πασόκ, καρέκλα περιστρεφόμενη The Voice Greece υπάρχει μέσα στο δημοκατάλογο, Πάουλα με Σπύρο Παπαδόπουλο, και υπάρχει και Gypsy Kings που είναι στα 10.000 ευρώ, πανάκριβο. Τέλος πάντων, αυτός ο τρολίτιμο κατάλογος δημιουργήθηκε, καταλαβαίνετε με τι αφορμή, οπότε έχει πάρα πολύ πλάκα, εμπνευσμένο θα το έλεγα. Και να σας πω επίσης ότι μπορείτε να το βρείτε ολοκληρωμένο, να το διαβάσετε κι εσείς γιατί αξίζει, μέσα στο site μας mad.tv. Πάρα πολύ ωραία θέματα θα βρείτε γενικότερα και καλοκαιρινά και μη και επικαιρότητας και όλα αυτά. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο γιατί έχω την έρευνα για τα κουνούπια, παιδιά. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ σε περίπτωση που υποφέρετε αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες. You θα μ' αγαπάς. Και θέλω στάτος να το πάρεις πίσω. Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε, καλό απόγευμα. Σήμερα 2 του μηνός, 2 Αυγούστου, είμαστε ακόμη εδώ. Summer in Athens, δεν μας πτωεί όμως τίποτα γιατί κάνουμε παρεούλα πάρα πολύ ωραία και καλοκαιρινή με ανάλαφρα θέματα. Εγώ είμαι η Ελένη και μαζί θα το περάσουμε, μαζί θα το ζήσουμε κάπως. Να πω και καλημέρα σε περίπτωση που βλέπεις αυτή την εκπομπή την επόμενη μέρα. Αχ, ελάτε! Έλα εδώ! Είναι και ωραία. Ελάτε, έχω πολύ ενδιαφέρον θέμα. Για τα κουνούπια, λέω. Σας την πάνε τα κουνούπια. Είναι ο Φίνικας και δεν σας βλέπω, ρε παιδιά. Ελάτε να σας πω, παιδιά. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου, λέει, του Rockefeller της Νέας Υόρκης, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν γιατί το κουνούπι θα έρθει σε σένα και όχι στο διπλανό σου. Γιατί εσύ θα υποφέρεις, για παράδειγμα. Σιγή. Καλύτερο. Γιατί μας έχει χτυπήσει πάρα πολύ ζέστη τώρα, καταλαβαίνεις. Και είναι όλοι στα κάτω. Γράφουμε, ναι. Ναι. Δεν πειράζει. Το θέλεις. Όχι, μπες. Πρόσεχε. Μπες. Ναι. Εδώ. Υπάρχει live κοινό. Δεν μας πειράζει καθόλου. Ακούστε να σας πω, παιδιά. Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Rockefeller της Νέας Υόρκης υποστηρίζει ότι προσελκύουμε τα κουνούπια μέσω πολλαπλών αισθητηριακών απολύξεων όπως της οσμής που αναδύει το σώμα μας. Και σε αυτό έχει να κάνει, θα σας μιλήσω λίγο επιστημονικά, το γαλακτικό οξύ, η ζέστη και το διοξείδιο του άνθρακα που υπάρχει στην αναπνοή μας. Το ότι τα κουνούπια, ας πούμε, επιλέγουν τους ανθρώπους που θα τσιμπήσουν λόγω του διοξειδίου του άνθρακα είναι μια πληροφορία που δεν γνώριζα. Να ξέρετε. Πρέπει να σας πω όμως πώς θα το αντιμετωπίσετε. Γιατί όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους, λέει ότι πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ το ρουχισμό σας. Προτιμήστε ρούχα σε ανοιχτές αποχρώσεις και αποκλείστε, λέει, το μαύρο, το μπλε και το κόκκινο. Καθώς, λέει, αυξάνουν τις πιθανότητες να σε τσιμπήσει κουνούπι. Γιατί λέει ότι αυτά τα χρώματα τα προσελκύουν. Εγώ ήξερα για το κίτρινο χρώμα ότι δεν πρέπει να φοράμε. Ή μήπως αυτό έχει να κάνει με τις μέλισσες.
Μπορεί να μπερδεύω τα ζουζούνια τώρα και τα έντομα. Αποκλείστε αυτά τα χρώματα. Επίσης, η ίδια έρευνα υποστηρίζει ότι οι έγκυες περνάνε δύσκολη φάση με τα κουνούπια και τις επιλέγουν λίγο περισσότερο. Ενώ κατά τα άλλα θέλω να ξέρετε ότι η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Medical Entomology. Είστε καλά? Πάθατε μήπως άκουμε την προφορά μου? Ναι, στο Journal of Medical Entomology θέλει όσους έχουν ομάδα αίματος 0 να κινδυνεύουν περισσότερο από τσιμπήματα. Ενώ μια άλλη έρευνα λέει στο Scientific Reports αναφέρει ότι όταν είμαστε αφυδατωμένοι είμαστε πιο ευάλωτοι σε αυτά τα τσιμπήματα. Οπότε προσέξτε πάρα πολύ να είστε ενυδατωμένοι, να μην φοράτε μπλε, μαύρο και κόκκινο και γενικά αν είστε εγγυούλες, εντάξει, κουράγιο και υπομονή. Πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε γιατί έχω να σας πω για την ατζέντα, παιδιά. Για River Party θα μιλήσω και για την Καστοριάρα μου, την τιμημένη μου, την πόλη μου, την αγαπημένη. Πάμε. Μια κακή συνήθεια. Γιατί πέφτουν τα αστέρια αγκαλιά. Παιδιά, βγήκε και το βίντεο κλιπ της Ελένης Φουρέιρα. Αξίζει να το δείτε, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Νούμερο 9 στις τάσεις είδα σήμερα, μέσα σε μόλις 24 ώρες. Είναι ασταμάτητη η Ελένη Φουρέιρα και πάρα πολύ χαιρόμαστε. Την αγαπάμε την Ελένη Φουρέιρα. Καλησπέρα θα πω και πάλι. Summer Loaded, η καλοκαιρινή αυτή εκπομπή του MAD TV. Και καλημέρα σε εσάς που τη βλέπετε πρωί-πρωί με το καφεδάκι σας. Γιατί σας κρατάμε παρέα και πρωί και απόγευμα. Να σας πω σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε λιγάκι, παιδιά, για το River Party. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και φυσικά θα ξοδέψω λίγο περισσότερο χρόνο για να μιλήσω για το River Party, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι hometown μου. Είναι η πόλη μου και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το River Party δεν σταματάει, είναι το ιστορικότερο και το μεγαλύτερο κατασκηνωτικό φεστιβάλ στην Ελλάδα, θα τολμήσω να το πω, γίνεται κάθε χρόνο εκεί το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, πλέον είναι πάρα πολύ οργανωμένο, οπότε εσείς που είστε, σας αρέσει το κάμπινγκ και σας αρέσουν έτσι τα κατασκηνωτικά αυτά φεστιβάλ που συνδυάζουν και μουσική, είναι μια πολύ πολύ ωραία ευκαιρία να βρεθείτε στην Καστοριά και συγκεκριμένα στον ιστόριο Καστοριάς, γιατί εκεί στις 8 του Αλιάκμονα κάθε χρόνο γίνεται πολύ πολύ ωραίο έτσι μουσικό φεστιβάλ. Να σας διαβάσω λίγο το line-up, γιατί θα εμφανιστεί και ο Σάκης Ζουρβάς και η Πάολα και η Μωρά στη Φωτιά. Γενικότερα περιμένετε να σας πω. Σήμερα που είναι Πέμπτη, γιατί ξεκίνησε χθες το River Party. 31η χρονιά, σας το είπα αυτό, δεν ξέρω αν σας το είπα. 39 χρόνια συνεχόμενα γίνεται. Λοιπόν, Τετάρτη ξεκίνησε, σήμερα Πέμπτη, 2 του μηνός, θα είναι εκεί. Kings, Vegas, Λάζαρος Καψιμάλης, Scars of Tears, Big Daddy, ο φίλος μου ο Μιλτάρας, Εντάς και ο Πίτας. Είναι όλοι φίλοι μου αγαπημένοι, όλοι φίλοι μου, ο Big Daddy. Το όνομα Εντάς είναι και αυτός πάρα πολύ φίλος μου και ο Πίτας είναι πάρα πολύ φίλος μου και οι Scars of Tears, το συγκρότημα, είναι φίλοι μου, η Χαριτίνη, συμμαθήτριά μου και ο Λάζαρος Καψιμάλης. Γενικότερα, γίνεται πολύ ωραίο, είναι πολύ παρεΐστικο φεστιβάλ. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Εγώ με πιάνει συγκίνηση έτσι που το λέω. Ενώ την Παρασκευή, 3 του μηνός για αύριο, θα εμφανιστούν στη σκηνή η Ελένη Βιτάλη, η Γλυκερία, ο Λεωνίδας Μπαλάφας, Ρους, Τζόουεϊ, Μπέιζελ και Σέρτζιο Τι στα TJ Set. Το Σάββατο 4 Αυγούστου τώρα, Πάολα, Μωρά στη Φωτιά, Κόζα Μόστρα, ο Μπόθε είναι εκεί και Μπέιζελ και Σέρτζιο Τι και πάλι. Ενώ την Κυριακή 5 Αυγούστου θα είναι ο Σάκης Ρουβάς μαζί με την Ειρήνη Παπαδοπούλου και θα είναι Μπέιζελ και Σέρτζιο Τι και πάλι. Σε περίπτωση που θέλετε πληροφορίες, γιατί προλαβαίνετε παιδιά, προλαβαίνετε να βρεθείτε το Σαββατοκύριακο εκεί, μπείτε στο river.party.gr αλλά και στο riverparty.org, θα διαβάσετε πληροφορίες, θα διαβάσετε και το line-up. Σας λέω ότι αξίζει, αξίζει να πάτε, είναι μέχρι και τις 5 Αυγούστου, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι κάθε χρόνο προσελκύει τόσο πολύ κόσμο, πάνω από 50.000 επισκέπτες κάθε χρονιά, είναι πλέον γνωστό σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας, έρχονται από όλη την Ελλάδα για αυτό το συγκεκριμένο κατασκηνωτικό φεστιβάλ. Το μέρος που γίνεται είναι ιδυλιακό, είναι στις όχθες του Αλιάκμονα πραγματικά που συνδυάζει το βουνό, συνδυάζει τα δέντρα, συνδυάζει το ποτάμι, μπορείτε να κάνετε και μπάνιο, είναι πεντακάθαρα τα νερά του Αλιάκμονα, ενώ το βράδυ συμβουλή από μια κοπέλα που έχει ζήσει στο River Party από μικρή, να έχετε και ένα φουτεράκι ή μια ζακετούλα, γιατί έχει και λίγο κρύο το βράδυ και κάπως θα σας χρειαστεί. Γενικότερα, μετά τη σκηνή και μετά τους καλλιτέχνες που εμφανίζονται στην κεντρική σκηνή, γίνεται παρτάρα με όλους αυτούς τους DJs που θα τα σπάσετε πραγματικά. Είναι ένα φεστιβάλ που αξίζει να βρεθείτε κι εσείς. Και αφού ανέφερα το Σάκη Ρουβά,
Θα κλείσω αυτή την εκπομπή και θα πάμε αμέσως να δούμε την εμφάνιση του Σάκη Ρουβά στα Mad Video Music Awards 2018 by Coca-Cola and McDonald's με το τραγούδι «Καλημέρα». Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω και θα τα πούμε αύριο στις 8 η ώρα το απόγευμα. Να είστε εδώ, φιλιά πολλά από εμένα. Γεια σας.